Πάμε στον κύριο Νικολάου, τον επιστημονικό διευθυντή της Περιφέρειας Λεμεσού και Πάφου. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Καπετού. Λοιπόν, ακούσαμε τους αριθμούς και τους είδαμε, κύριε Νικολάου, και τους χθεσινούς και σε ό,τι αφορά τους νοσηλευόμενους. Είναι αριθμοί ρεκόρ. Δεν ξέρω πώς κύλησε η χθεσινή νύχτα σε ό,τι αφορά τη Λεμεσό και την Πάφο. Ακούστε, κύλησε όπως κάθε νύχτα. Είχαμε εισαγωγές. Αυτή την ώρα η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη όσον αφορά το νοκηπή. Mm-hmm. Έχουμε, όπως γνωρίζετε από χτες, είμαστε περίπου των 300 νοσηλευωμένο. Ναι. Και έχουμε μια σταθερή καθημερινή αύξηση του συνόλου των νοσηλευωμένων. Mm-hmm. Έχουμε εκπονήσει πλάνο ανάπτυξης περαιτέρω κλινών μέχρι τις 400, συν άλλες 65 στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Αλλά το μεγάλο ερώτημα είναι του μέχρι πού θα προχωρήσει η διασπορά του ιού στην κοινότητα. Ναι. Διότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι οι πόροι του ΟΚΙΠΗ αλλά και του συστήματος, του συνολικού συστήματος υγείας της Κύπρου περιλαμβανομένων των ιδιωτών δεν είναι απεριόριστοι, είναι πεπερασμένοι. Ναι, και είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή ανοίγουμε συνέχεια κλίνες, που σημαίνει ανοίγω συνέχεια κλίνες, σημαίνει ότι κλείνω από κάπου αλλού, έτσι δεν είναι? Εννοείται ότι ναι. Πιέζονται, μα είναι γνωστό ότι με το διάταγμα του Υπουργού Υγείας έχουν ανασταλεί όλα τα ψυχρά χειρουργεία. Ακριβώς. Αυτό σημαίνει ότι ασθενείς οι οποίοι περίμεναν να κάνουν το χειρουργείο τους, τους λέμε περιμένετε, συνεχίστε, παράδειγμα ένας ασθενής να συνεχίσει να έχει την κύλη του και να την περιμένει με μήνες πότε θα μπορέσει να χειρουργηθεί. Ναι. Διότι δεν θεωρείται επίγον, δεν είναι επίγον. Άρα ήδη πέραν των ασθενών, ήδη ασθενείς με κορονοϊό εκτοπίζουν από το σύστημα υγείας άλλους ασθενείς. Οπότε είναι ένα πρόβλημα. Και είναι αλήθεια ότι εκτός από τις κλινές υπάρχει και ένα ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό το οποίο... Μα είναι το κύριο θα αυτό... πρέπει να βρεθεί έτσι για να μπορέσει να ενισχύσει αυτό το κομμάτι. Αυτός είναι ο κύριος περιοριστικός παράγοντας, θα λέγαμε. Δηλαδή, πρωτευόντως, ο περιοριστικός παράγοντας είναι το έμψυχο δυναμικό και mm-hmm. δευτερευόντως, η υλικοτεχνική υποδομή. Ναι. Διότι η αντιμετώπιση των ασθενών με κορονοϊό προϋποθέτει γιατρούς συγκεκριμένων ειδικοτήτων που έχουν την εκπαίδευση στο πλαίσιο της ειδικότητας τους να θεραπεύσουν, να νοσηλεύσουν ασθενείς με κορονοϊό. Αυτή είναι στο επίπεδο, αν το πάρουμε από την αρχή, είναι οι προσωπικοί γιατροί που παρακολουθούν τους ασθενείς τους. Mm-hmm. Εκεί υπάρχει, δόξα τω Θεώ, επάρκεια. Mm-hmm. Είναι ευτύχημα το ότι αντιμετωπίζουμε την πανδημία έχοντας ήδη ενεργοποιήσει το ΓΕΣΥ στην Κύπρο. Mm-hmm. Έχουμε μετά τις βραχίες νοσηλίες όπου εξετάζονται οι ασθενείς για διαλογή και αξιολόγηση. Και εκεί έχουμε επάρκεια τη δυνατότητα ανάπτυξης, οι οποίες στελεχώνονται από γενικούς ιατρούς, συνήθως επιταχθέντες. Μετά πάμε μέσα στις νοσηλίες, όπου οι ειδικότητες που νοσηλεύουν τους ασθενείς COVID είναι οι παθολόγοι και οι πνευμονολόγοι εξ αντικειμένου. Ναι. Εκεί έχουμε περιορισμούς. Ναι, δεν έχουμε εκατοντάδες που περιμένουν για να μπουν σε μια θέση. Ίσα-ίσα που ψάχνουμε. Και γι' αυτό ακριβώς. Έρχονται και από τον ιδιωτικό τομέα λίγοι. Και συνδράμουν. Ναι, έχουμε ναι, και συνδρομή και των ιδιωτών, αλλά πλέον και εκείνοι έχουν τις δικές τους. Δηλαδή, οι πνευμονολόγοι του ιδιωτικού τομέα που μας στηρίζουν, τώρα έχουμε δύο επιταχθέντες στο νοσοκομείο Λεμεσού, είναι μια ειδικότητα η οποία φορτίζεται πάρα πολύ λόγω της επιδημίας, διότι όλοι αυτοί οι ασθενείς οι οποίοι εξέρχονται ναι. από τα νοσηλευτήρια λόγω του κορονοϊού παίρνουν τα εξιτήρια τους, στην πορεία το αμέσως επόμενο κλείνουν ραντεβού με πνευμονολόγο για την παρακολούθηση της μετά της νοσηλείας περίοδου. Άρα οι ιδιώτες που είναι έξω είναι ήδη επιφορτισμένη με την αντιμετώπιση της μετά την νοσηλεία των ασθενών πορείας. Και πάμε λίγο στους ασθενείς αυτή τη στιγμή. Εντάξει, ναι. τις προηγούμενες μέρες, με συγχωρείτε, ακούστηκαν πάρα πολλά. Ακούστηκαν ότι υπήρχαν μέρες οι οποίες οι εισαγωγές ήταν πάρα πολλές,
ότι οι ασθενείς περίμεναν την σειρά τους. Κάποιοι παρομοίασαν τα γεγονότα και είπαν ότι δεν θέλουμε να φτάσουμε σε εικόνες Ιταλίας που περιμένει ένας ασθενής. Κάποιον να αναδειάσει μια κλίνη για να μπει ο ίδιος. Αυτό σας φοβίζει? Υπάρχει μια ανησυχία για να δούμε κάτι τέτοιο? Γιατί πριν ο κύριος Πετρίκος μας είπε πολύ συγκεκριμένα ότι με βάση τα μαθηματικά, αυτά τα 900 κρούσματα μπορεί να γίνουν μέχρι και 3.000. Ακούστε, να τα βάλουμε λίγο ένα. Παρακαλώ, βεβαίως. Πρώτο, υπήρξε ένα επεισόδιο που παρουσιάστηκε πριν 2 μέρες στο νοσοκομείο Λεμεσού, όπου λόγω μιας ξαφνικής εισροής μεγάλου αριθμού ασθενών για να αξιολογηθούν από τη βραχία νοσηλεία, υπήρχε μια ασθενότητα χώρου. Αυτό ήταν. Ήταν μια, για κάποιες συγκεκριμένες ώρες, γιατί πρέπει οι ασθενείς που προσέρχονται να αξιολογηθούν και από εκεί και πέρα αυτοί που κρίνεται ότι χρειάζεται, τρία τινά συμβαίνουν, αξιολογούνται οι ασθενείς. Είτε άμεσα κρίνεται ότι δεν χρήζουν νοσηλείας και στέλνονται στο σπίτι, που και αυτό είναι μια διαδικασία να τους αναλάβει τα ασθενοφόρα να τους πάρει. Είτε... Βεβαίως, και είναι μια διαδικασία που δεν είναι ένα τσεκάπ απλό. Δηλαδή οι άνθρωποι, οι άνθρωποι είναι εκεί, κάνουν τις αναλύσεις, κάνουν όλα, το ξέρω από προσωπική εμπειρία, γι' αυτό σας λέω. Καταλαμβάνω χρόνο. Mm. Το δεύτερο είναι ότι ενδέχεται να χρειαστεί μια σύντομη φαρμακευτική υποστήριξη μερικών ωρών και μετά να πάνε στο σπίτι. Και το τρίτο, ότι χρήζουν νοσηλείας. Εάν χρήζουν νοσηλείας, εάν δεν υπάρχει άμεσα διαθέσιμη κλίνη πάνω στο νοσοκομείο Λεμεσού, στον 5ο όροφο, τότε σημαίνει ότι πρέπει να διακομιστούν σε άλλα νοσηλευτήρια του ΚΙΠΗ, τα οποία έχουν ελεύθερες κλίνες. Και αυτό πάλι είναι χρονοβόρο και δημιουργείται και ένας συνωστισμός. Αυτό, και θέλω να το τονίσω τούτο, γιατί δεν είναι κάτι καινούριο στο τμήμα πρώτων βοηθειών του νοσοκομείου Λεμεσού, αλλά και της ΠΑΦΟ. Αν οποιοδήποτε αναζητήσει τα δημοσιεύματα του παρελθόντος, θα δει με πηχαίους τίτλους δημοσιεύματα έμφραγμα στο ΤΑΕΠ της Λεμεσού, έκλεισε το ΤΑΕΠ της Λεμεσού, διότι τι γίνεται, τι συμβαίνει και στην προ-κορονοϊό εποχή εννοώ. Διότι εφόσον είναι το τμήμα πρώτων βοηθειών ένα τμήμα το οποίο είναι ανοιχτό στο κοινό και ανοιχτό στην υποδοχή ασθενών, είναι φυσικό κάποιες περιόδους ή κάποιες μέρες του χρόνου να έχει ένα συνωστισμό. Ναι. Δεν λειτουργεί με δεν είναι με ραντεβού, οπότε εκεί ναι, μπορείς να κανονίσεις τα ραντεβού σου να έρθουν. Βεβαίως. Άρα είναι φαινόμενα τα οποία, εντάξει, να πεις είναι σωστό. Δεν είναι σωστό, αλλά από την άλλη μεριά... Όχι, σίγουρα δεν είναι σωστό, αλλά από την άλλη μεριά αυτά είναι τα δημόσια νοσηλευτήρια που έχουμε. Δηλαδή δεν θα μπορούσαμε ενδεχομένως να τα μεγαλώσουμε, αλλά να προνοήσουμε. Δεν ξέραμε βέβαια ότι θα έρθει η πανδημία. Οι ενέργειες αλλά... γίνονται προς τούτο. Απλά θέλω να πω ότι δεν αφορά εκείνο που στο περιστατικό εκείνων των ωρών δεν αντικατοπτρίζει επουδενή αδυναμία του οργανισμού να διαχειριστεί την πανδημία. Αφορούσε μια τοπική συσσόρευση που ενδεχομένως να συμβείται σε άλλα νοσοκομεία λόγω ξαφνικής προσέλευσης συμπτωματικά, διότι το κορονοϊός δεν μας υπόσχεται ότι ξέρεις θα σου στέλνω, θα παρέχω μια εισαγωγή ανά 15 λεπτά για να μια ώρα να προγραμματιστούμε. Εγώ χθες το βράδυ ρώτησα, τώρα όλο το βράδυ είχαμε 5-6 ασθενείς που ήρθαν στη βραχία, οι 5 εισήχθησαν. Ο ένας είναι για εξιτήριο και αυτή την ώρα έχει έναν ασθενή. Άρα η πληρότητα του νοσοκομείου Λεμεσού αυτή την ώρα? Ακούστε, το νοσοκομείο Λεμεσού πλησιάζει τώρα, αν με βάση τις εισαγωγές που έγιναν το βράδυ, πρέπει να είμαστε ο 5ος όροφος να έχει σχεδόν 100% πληρότητα, αλλά έχουμε ήδη εκκενώσει τον παθολογικό θάλαμο Β, ο οποίος είναι στη θέση να νοσηλεύσει έως 26 ασθενείς. Ξέρετε, μας προβληματίζει πολύ το γεγονός ότι εκκαινώνονται συνεχώς οι νέοι θάλαμοι. Πραγματικά, δηλαδή δεν ξέρω αν τύχει ένα περιστατικό, ξέρω εγώ, είτε χρειαστεί μια μονάδα εντατικής θεραπείας για κάποιον άνθρωπο που δεν είναι με COVID. Είναι λίγο τρομακτικό, συγγνώμη που σας το λέω, αλλά πραγματικά ελευθερώνονται συνέχεια θάλαμοι και γίνονται COVID. Οι υπόλοιποι τι γίνεται, πού πάνε? Όταν λέμε εκκενώθηκε, γίνεται συγκροτημένα, υπάρχει πλάνο συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα, καθημερινά λαμβάνουμε τη διαθεσιμότητα κλινών από τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Αλήθεια, πώς πάει αυτή η σχέση, κύριε Νικολάου?
Αυτή η σχέση πρέπει να ομολογήσω ότι εξελίσσεται πολύ καλά τις τελευταίες μέρες. Επειδή τις προηγούμενες μέρες, κύριε Νικολάου, είναι αλήθεια ότι δεν εξελισσόταν καλά αυτή η σχέση. Ναι. Και είναι καλά να τα λέμε έξω από τα δόντια και να λέμε την αλήθεια. Δεν υπήρχε η ανταπόκριση που ο ΚΙΠΗ τουλάχιστον θα ήθελε. Ναι. Εμείς, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι τις τελευταίες μέρες έχουμε πλέον μια καλή συνεργασία και ξεκινούμε να στείλουμε μεγάλους αριθμούς ασθενών. Δηλαδή, ο παθολογικός, ο θάλαμος Β που ήταν πλήρης, εκκαινώθηκε προς τον ιδιωτικό τομέα. Και μάλιστα, για την ακρίβεια, τα περισσότερα περιστατικά ασθενείς μεταφέρθηκαν στην Πάφο. Διότι εκεί υπήρχε διαθεσιμότητα. Ναι. Διότι μεταφέρουμε δηλαδή και σε άλλες πόλεις. Τώρα, και βλέπω καθημερινά στα έγγραφα που έρχονται με τη διαθεσιμότητα ότι και νέες κλινικές ανά το Παγκύπριο εντάσσονται στο σύστημα, δίνουν το παρόν τους και συνδράμουν στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Διότι οι πόροι με δύο τρόπους θα έρθουν. Είτε θα επιταχθούν γιατροί, ιδιώτες και νοσηλευτές να έρθουν στα νοσοκομεία, είτε θα αναλάβουν ασθενείς ο ιδιωτικός τομέας και θα αποδεσμευτεί δικό μας προσωπικό και κλίνες. Ναι, κύριε Τώρα, Νικολάου, θέλω να πείτε μου, ναι. Το ανησυχητικό για μένα είναι αυτή η αύξηση που παρατηρείται στις νοσηλίες αλλά και στα κρούσματα. Mm-hmm. Τρεις εβδομάδες πριν, όταν είχαμε 400 κρούσματα ημερησίως και 200 νοσηλίες, προχωρήσαμε στις χαλαρώσεις με τη λογική ότι ο κόσμος θα αξιοποιήσει την ελευθερία του υπεύθυνα. Mm-hmm. Βλέπουμε τώρα ότι τρεις εβδομάδες μετά πήγαμε τα 1000 κρούσματα, πλησιάζουμε με τα 1000 κρούσματα και έχουμε 300 νοσηλίες. Mm-hmm. Δεν είναι απλό το ότι θα έρθουμε μετά από 2-3 εβδομάδες να μιλούμε για 2000 κρούσματα ενδεχομένως 600 νοσηλίες. Πάντως, δηλαδή πρέπει με τον έναν ή τον άλλον τρόπο να γίνει κάτι προς την ανάσχεση της αύξησης. Mm-hmm. Και το άλλο που προβληματίζει είναι πριν που μιλούσαμε για τις ειδικότητες, οι οποίες ουσιαστικά πρέπει να πληρούν και να υπάρχουν στους θάλαμους COVID, ότι είναι δυσέβρετα. Τώρα δεν ξέρω, ένας πνευμονολόγος ή ένας παθολόγος, εάν μπορεί να αντεπεξέλθει αυτών των μεγάλων αριθμών. Και αν γίνονται σκέψεις, έτσι ώστε με βάση και τα δεδομένα αλλά και τις κακές προβλέψεις να ενισχυθούν κι άλλο με τις απαραίτητες ειδικότητες, για να υπάρχουν ειδικότητες που πρέπει σε αυτούς τους θαλάμους. Ακούστε, αυτό που συμβαίνει είναι ότι έχουμε, δηλαδή, Παγκύπρια υπάρχει επαρκής αριθμός παθολόγων στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι ως επιτοπλίστων εργάζονται ως προσωπικοί ιατροί. Άρα, εάν φτάσει ο κόμπος στο χτένι, θα ζητήσουμε την συνδρομή τους. Αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται. Αυτή τη στιγμή, αυτό που έχουμε κάνει ως ΟΚΙΠΗ είναι ότι έχουμε ενεργοποιήσει κάποιες ειδικότητες, οι οποίες εξ αντικειμένου είναι συναφείς με τους ασθενείς COVID. Ναι. Αυτές είναι οι καρδιολόγοι, οι παιδιάτροι και γίνονται σκέψεις σε κάποιες άλλες ειδικότητες. Άρα προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε εν μέρη, διότι εν μέρη αυτές τις ειδικότητες κάποιους ειδικούς αυτών των ειδικότητων. Ναι. Αλλά ανάλογα το πόσο θα παρεκτραπεί η κατάσταση, πώς θα εξελιχθεί. Ναι, απλώς να το μόνο η μόνη μας έγνοια είναι να το προλάβουμε, ενώ να μην βλέπουμε και να περιμένουμε, αντιλαμβάνεστε τι λέω, ενώ έχουμε τις προβλέψεις, δεν ξέρω, ήταν ο ΚΙΠΗ χθες στη συναδρία. Εμείς ως ο ΚΙΠΗ είμαστε ο οργανισμός ο οποίος αντιμετωπίζεται τις συνέπειες της πανδημίας. Εκφράζομαι θεσμικά από την ηγεσία του ΚΙΠΗ, εκφράζονται οι δυνατότητές μας προς το Υπουργείο Υγείας, προς τον Υπουργό και εκείνος λαμβάνοντας. Ναι. Βεβαίως πρέπει να είμαστε προνοητικοί κιόλας. Όπως προχωρήσατε προνοητικά και πήγατε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και του είπατε αυτός είναι ο σχεδιασμός μας πριν από 2 μήνες, όταν βλέπαμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Με τον ίδιο τρόπο, ξέρω ότι είναι δυσέβρετες κάποιες ειδικότητες, κύριε Νικολάου. Δεν λέω ότι δεν προσπαθείτε. Απλώς, εάν πραγματικά επαληθευτούν αυτές οι άσχημες προβλέψεις, να είμαστε προετοιμασμένοι. Αυτό μόνο. Εμείς εκπονούμε πλάνα, απλώς και τα υλοποιούμε. Και φάνηκε τούτο ότι πρέπει να αναγνωριστεί ότι παρότι ο ΚΙΠΗ είναι ένας οργανισμός του δημοσίου και οι οργανισμοί του δημοσίου γενικότερα έχουν τη φήμη ότι δεν έχουν δυνατά αντανακλαστικά και δεν είναι τόσο προσαρμοστικοί. Ο ΚΙΠΗ απέδειξε ότι
μπόρεσε, είτε μπορεί να προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα, τα νέα πρωτόγνωρα δεδομένα και να εκτελεί το ρόλο του στο έπακρο. Εμείς θα είμαστε σε επικοινωνία, κύριε Νικολάου. Θέλω να σας ευχαριστήσω για σήμερα. Ευελπιστούμε να μην πάμε σε χειρότερα σενάρια. Πραγματικά κανείς δεν θέλει. Απλώς τα λέμε για να ξέρουμε τι ισχύει αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.